Οι αντιφάσεις, τα αδιέξοδα, τα συσσωρευμένα προβλήματα, η εκμετάλλευση από ανθρωπιά και πολλά άλλα δεν έχουν τέλος και αναδεικνύουν τη σαπίλα του καπιταλιστικού συστήματος και χαρακτηρίζουν και φαίνονται και στις πολιτικές σας. Χτες ψηφίσατε ένα ακόμα αντιλαϊκό νομοσχέδιο που ληστεύει τους σκόπους εκατομμυρίων εργαζομένων μετατρέποντας σε ατομική υπόθεση την ασφάλιση για τους νέους εργαζόμενους, εξασφαλίζοντας όμως κέρδη στους ιδιωτικούς ομίλους. Αλλά και στα εργασιακά έμαθαν ειδικά οι νέοι από την κυβέρνηση πως η προστασία της εργασίας σημαίνει δεκάωρα, εντατικοποίηση και απληρώτες ώρες δουλειάς, ελαστικές σχέσεις εργασίας, χαμηλή μισθή και κατά χιλιάδες σε ανεργία. Αρπάζεται δικαιώματα και κατακτήσεις περασμένου αιώνα για να έχουν οι καπιταλιστές φτηνό, εργατικό, δυναμικό, χωρίς δικαιώματα. Το ίδιο και στη δημόσια υγεία, αφού η κυβέρνηση με την πολιτική και τις παλινοδίες της υπονόμευσε το μαζικό εμβολιασμό, τώρα προσθέτει και άλλα εμπόδια στην προστασία της υγείας του λαού. Το πέταγμα χιλιάδων υγειονομικών έξω από το σύστημα υγείας με την εφαρμογή για την υποχρεωτικότητα, επιβαρύνοντας και άλλου την κατάσταση στο ήδη υποστελεχωμένο δημόσιο σύστημα με αόρατο κίνδυνο την αναστολή λειτουργίας κλινικών, εξειδικευμένων ιατρείων και άλλων υπηρεσιών. Και έρχεστε τώρα με μία τροπολογία που τα περισσότερα δεν αποτελούν έκτακτα μέτρα λόγω συνθήκων της πανδημίας, αλλά υλοποίηση της διαχρονικής αντιλαϊκής πολιτικής στον χώρο της υγείας. Βρήκατε τώρα και την ευκαιρία να επεκτείνετε την εγχώρηση στον ιδιωτικό επιχειρηματικό τομέα εργασιών του Δημοσίου Νοσοκομείου, με επίκληση την αδυναμία λόγω της διαθεσιμότητας του προσωπικού να τις πραγματοποιήσετε. Όλα αυτά αντανακλούν την ανθυγινή πολιτική περικοπών στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, τη μείωση του εργατικού κόστους μέσω της βίαιης μείωσης του προσωπικού, της ενίσχυσης του επικουρικού προσωπικού και της μείωσης του μόνιμου. Τελικά, χτίζεται τείχος ανοσίας στην κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτό κάνετε. Και βεβαίως θα καταψηφίσουμε την τροπολογία του Υπουργείου Υγείας. Μπορεί λοιπόν με μια τέτοια πολιτική να ενδιαφέρεστε και να σεβόσαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα σε πρόσφυγες και μετανάστες? Μα θα ήταν αντίφαση. Εξάλλου, ο κύριος Υπουργός ήταν καθαρός, το είπε. Έτσι, με αυτά τα μέτρα θα πετύχουμε τον αριθμό που θέλουμε των επανοπροθήσεων. Αριθμούς βλέπετε και όχι δικαιώματα. Αυτά τα τσακίζετε. Μήπως και η όξυνση του μεταναστευτικού και προσφυγικού δεν έχει τη ρίζα τους στους υπεριαλιστικούς πολέμους που συμμετέχουν και οι αστικές ελληνικές κυβερνήσεις μέσω του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Με το Αφγανιστάν σήμερα και την αποχώρηση των στρατευμάτων των ΗΠΑ, μήπως αυτό δεν συνδέεται με τις αμερικανικές προτεραιότητες που μετατοπίζονται προς τον Ειρηνικό ωκεανό στην κόντρα και τον οξυμένο ανταγωνισμό με την Κίνα για την πρωτοκαθεδρία στο καπιταλιστικό σύστημα? Μα είναι καθαρό ότι κάνουν αναδιάταξη των στρατιωτικών τους δυνάμεων και αποτελεί υποκρισία τα όσα υποστηρίζει η κυβέρνηση Biden, ότι δηλαδή αποχωρεί στρατιωτικά εξαιτίας της ολοκλήρωσης του αντιτρομοκρατικού έργου της. Έτσι ονομάζει την υπεριαλιστική επέμβαση των ΗΠΑ στην αρχή του 2001. Όμως ο στόχος δεν ήταν ο λεγόμενος πόλεμος με την τρομοκρατία, αλλά ο έλεγχος της στρατηγικής θέσης που καταλαμβάνει το Αφγανιστάν, αφού βρίσκεται στο τρίγωνο μεγάλων ανταγωνιστών της, Κίνα, Ρωσία, Ινδία, και είναι μια κρίσιμη περιοχή στη χάραξη νέων ενεργειακών μεταφορικών δρόμων. Όπως μεγάλο και ενδιαφέρον ζήτημα ήταν και είναι ο τεράστιος ορυκτός πλούτος του Αφγανιστάν. Η πρόσφατη λοιπόν επικράτηση των Ταλιμπάν, που έγινε με αρκετά γρήγορους ρυθμούς, συνδέθηκε
με την αποχώρηση των Αμερικανικών και των Ατοικών Ενόπλων Δυνάμεων, πότε? Μετά τη συμφωνία της Ντόχα το 2020, που κατέληξαν ΗΠΑ και Ταλιμπάν χωρίς την παρουσία εκπροσώπων της τότε αφγανικής κυβέρνησης. Έτσι έχουν τα γεγονότα και ας παριστάνετε μερικοί τους ανίδεους και τους ξαφνιασμένους. Φυσικά, το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή, το 2001, είχε καταγγείλει την υπεριαλιστική επέμβαση ΗΠΑ και ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν και όλα αυτά τα 20 χρόνια καταγγείλαμε την εμπλοκή των ελληνικών κυβερνήσεων με Νέα Δημοκρατία, με ΠΑΣΟΚ, με ΣΥΡΙΖΑ στην υπεριαλιστική επέμβαση και ζητήσαμε επιστροφή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων από το Αφγανιστάν, αλλά και από κάθε άλλη υπεριαλιστική αποστολή εκτός συνόρων. Κουφεύατε όλοι και εσείς του ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα, μετά τα δραματικά γεγονότα, θεωρούμε ότι περισσεύει υποκρισία σε διάφορα αστικά επιτελεία και τα κροκοδίλια δάκρυα για την τύχη του λαού και ειδικά των γυναικών του Αφγανιστάν. Αλλά και η διαφόρων ειδών βοήθεια που εξετάζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλων προς το Αφγανιστάν, ανθρωπιστική, αναπτυξιακή και άλλα, αποτελούν στην πραγματικότητα μοχλό όξυνσης πολύπλευρων παζαριών και ανταγωνισμών σε βάρος του αφγανικού λαού. Όμως, όπως υπάρχει υποκρισία και για την αναμενόμενη αύξηση του προσφυγικού και οι ίδιες οι εξελίξεις αποδεικνύουν αυτό που όλοι σας θέλετε να κρύψετε, πως πρόσφυγες είναι τελικά τα θύματα των πολέμων και των επεμβάσεων. Και ταυτόχρονα, με νόμους, οδηγίες και κανονισμούς, αφαιρείται δικαιώματα προστασίας και αξιοπρέπειας της ζωής τους. Αυτό κάνετε και με αυτό το νομοσχέδιο υλοποιείται όλο το αντιδραστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι φανερό ότι συμβάλλει και η κυβέρνηση και επιδιώκει την πλήρη περιθωριοποίηση και εξαθλίωση προσφύγων και μεταναστών, χωρίς ούτε μια στιγμή να έχει λάβει κάποιο μέτρο για την ένταξη και ενσωμάτωση τους στον κοινωνικό ιστό. Είναι η πολιτική που εγκλωβίζει ετούντες άσυλο, πρόσφυγες και μετανάστες στην Ελλάδα με τον κανονισμό του Δουβλίνου, τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, εργαλειοποίηση των προσφύγων, και βεβαίως έχουν μετατρέψει την Ελλάδα σε φυλακή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξάλλου, η εφαρμογή όλου του νομοθετικού πλαισίου και των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το άσυλο και τους πρόσφυγες, δηλαδή ενός πλαισίου που παραβιάζει τα δικαιώματα των ετούντων άσυλο και τη συνθήκη της Γενέβης, οι ελληνικές κυβερνήσεις, η μία μετά την άλλη, έχουν ενσωματώσει στο ελληνικό δίκαιο. Αποτέλεσμα, να έχει διαμορφωθεί ένα ολόκληρο αντιδραστικό πλαίσιο. Δεν έρχεστε λοιπόν να λύσετε τέτοια ζητήματα, αλλά επιδιώκετε αυστηριοποίηση των απελάσεων, παραβιάζοντας τη συνθήκη της Γενέβης. Πώς? Πρώτον, καταργώντας τη βεβαίωση μη απομάκρυνσης για ανθρωπιστικούς λόγους, μειώνοντας έτσι την προστασία και παραβιάζοντας διεθνείς συνθήκες. Δεύτερον, κάνετε συντμήσεις προθεσμιών. Αυτό σημαίνει ότι εξαιρετικά σύντομες προθεσμίες δημιουργούν αμφιβολίες ως προς την ποιότητα των διαδικασιών καθ' αυτών και ως προς την αποτελεσματικότητά τους. Τρίτον, δημιουργείτε σύγχυση μεταξύ του καθεστώτος επιστροφής και απέλασης, νομιμοποιώντας πρακτικές που παραβιάζουν τη συνθήκη της Γενέβης. Τέταρτον, με τα νέα παράβολα και τα μέτρα υπέρ του κεφαλαίου και του κοσμοπολιτισμού του, φαίνεται ο ταξικός χαρακτήρας του νομοσχεδίου σας. Όσοι έχουν golden visa και οι λεφτάδες που αποκαλείτε ψηφιακούς νομάδες, δημιουργείτε διευκολύνσεις, φτιάχνοντας ακόμα και υπηρεσίες μιας τάσης, με υποχρέωση του κράτους να απαντήσει μέσα σε 10 μέρες. Αντίθετα, για τους κατατρεγμένους επιλέγετε τις σιωπηρές απορρίψεις, τις υποστελεχωμένες υπηρεσίες με χιλιάδες κενά και βέβαια υψηλά παράβολα σε αντίθεση με τους ψηφιακούς νομάδες που μειώνετε και βάζετε πολύ χαμηλότερα παράβολα. Πέμπτον,
εντείνεται την καταστολή με τον εγκλωβισμό ενός ανεξέλεκτου αριθμού ανθρώπων που τα στοιχεία δείχνουν, τις δυσκολίες των επιστροφών και την επιλογή της κυβέρνησης να γενικεύει την κράτηση στις περιπτώσεις των ανθρώπων που απορρίπτονται τα αιτήματά τους. Τελικά, δημιουργείται μόνιμες φυλακές ψυχών στα νησιά. Επίσης, ποινικοποιείται με απαράδεκτο τρόπο τη διάσωση ανθρώπων που κινδυνεύει η ζωή τους επιβάλλοντας και απαιτώντας σε περίπτωση που υπάρχει κίνδυνο στη θάλασσα, γραφτή έγκριση του λιμεναρχείου. Δηλαδή, προτεραιότητα η γραφειοκρατία του χαρτιού του λιμεναρχείου και όχι η διάσωση της ανθρώπινης ζωής. Απαράδεκτο και ντροπιαστικό. Και βέβαια υπάρχουν και άλλα που ανέλησε η συγγήτριά μας, η Μαρία Κομνηνάκα, στην εισήγησή της. Τι φαίνεται λοιπόν από αυτό το αντιδραστικό νομοσχέδιο? Ότι πάλι ενάντια στον υπεραλιστικό πόλεμο, τις επεμβάσεις και την απεμπλοκή της χώρας μας είναι μονόδρομος. Όπως μονόδρομος είναι να διεκδικήσουμε ανθρώπινη αξιοπρεπή ζωή για όλους με βάση τον πλούτο που υπάρχει γύρω μας και τις δυνατότητες της εποχής μας. Συνεπώς, απαντώντας και στον κοινοβουλευτικό της Νέας Δημοκρατίας, ιδεολογικές διαφορές και προσεγγίσεις υπάρχουν και είναι δεδομένες. Γι' αυτό κι εμείς δεν ξεχνάμε και κανένας δεν πρέπει να ξεχάσει από τους παλιότερους και να το μάθει στους νεότερους ότι υπήρξαν χώρες όπου οικοδομούνταν ο σοσιαλισμός και ήταν ανοιχτές και φιλόξενες για τους πρόσφυγες και τους ξεριζωμένους. Κλειστές για δικτάτορες, βασιλιάδες και μεγιστάνες του πλούτου. Αυτές οι χώρες φιλοξένησαν και χιλιάδες Έλληνες, κυνηγημένους μετά τον εμφύλιο, μικρά παιδιά που είχαν χάσει τους γονείς τους. Σε όλους τους πολιτικούς πρόσφυγες έδωσαν δουλειά με δικαιώματα και μια ανθρώπινη ζωή. Όλα τους τα παιδιά μορφώθηκαν με έξοδα του κράτους. Έμαθαν από το ουγγρικό, πολωνικό, τσέχικο, τότε σοβιετικό σχολείο να γράφουν και να μιλούν καλά την ελληνική γλώσσα, τη μητρική τους γλώσσα, τα ελληνικά ήθη και έθιμα. Μορφώθηκαν στα καλύτερα πανεπιστήμια. Αυτή είναι η ποιοτική ανωτερότητα και ανθρωπιά του σοσιαλιστικού συστήματος. Τώρα σε αυτές τις χώρες με την καπιταλιστική παλωνόρθωση σηκώνουν φράχτες και σειρματοπλέγματα. Γι' αυτό και είναι υποκριτικά τα λόγια παρηγοριάς, συμπάθειας ή συγκίνησης απέναντι στο δράμα των προσφύγων, όσων στηρίζουν την αστική εξουσία, τον καπιταλισμό και τις ενώσεις των καπιταλιστών, όπως την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ. Βέβαια, το προσφυγικό δεν είναι απλό ζήτημα. Δεν είναι ένα φαινόμενο των ημερών που θα περάσει. Είναι φαινόμενο του καπιταλισμού που έχει παρασαπίσει, κλειδωνίζεται από τις κρίσεις του που γεννούν ξανά και ξανά πολέμους, προσφυγιά και φτώχεια. Οι ανταγωνισμοί μεταξύ των καπιταλιστικών κρατών είναι οξύτατοι και η καταλύστευση άγρια. Εκατομμύρια φεύγουν για να αποφύγουν το θάνατο και την πείνα. Γι' αυτό λύση και ελπίδα είναι η ανατροπή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας.